Χειμένα Τεπανάστη του 1923, η βεβαιασμένη πολιτιακή μεταβολή του εν αναμονή βασιλική επαλληνόρθωση, η προειδοποίηση του Βενιζέλου. Έχουμε αντεπανάσταση αποτυχημένη, πολιτιακή μεταβολή βεβαιασμένη, βασιλική επαλληνόρθωση εν αναμονή και Βενιζέλος. Πώς συνέχονται όμως αυτά μεταξύ τους? Πώς δηλαδή ένα αποτυχημένο κίνημα με θυτεροκλασά τους, επιτρέψτε μου να πω, πρωταγωνιστές και ελάχιστα ιστορικά προβεβλημένο, αποτέλεσε την αφετηρία μιας ολόκληρης και ιδιαίτερα ταραχώδους περιόδου της ελληνικής ιστορίας? Πώς αυτή η αντεπανάσταση ετερόκλητων εμπλεκομένων και κινήτων συνέτεινε στην έξωση του Γεωργίου, στην κατάργηση της βασιλείας και στη δημοκρατική μεταβολή του 1924? Και πώς, ιστορικά ακροβατώντας ίσως, συνδέεται με την παλινόρθωση της βασιλείας του 1935? Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών με τρόπο ιστορικό, γεγονοτολογικό αλλά και προφητικό υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους. Την 21η προς 22η Οκτωβρίου 1923 ξέσπασε το κίνημα Λεωναρδόπουλου Καργαλίδη, η αντεπανάσταση όπως ονομάστηκε. Η καταστολή της επήλθε πολύ γρήγορα. Οι προτεργάτες της, στρατηγοί Λεωναρδόπουλος και Καργαλίδης, συνελήφθησαν, ο συνταγματάρχης Ζήρας έφυγε στο εξωτερικό, όπως και ο Μεταξάς, ο οποίος με άμεση ή λιγότερο άμεση τρόπο είχε εμπλακεί σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να μην αναλωθώ στα επιχειρησιακά, τα αμυγό στρατιωτικά ζητήματα της υπόθεσης ή στα κίνητρα που οδήγησαν στο κίνημα, αλλά να εστιάσουμε περισσότερο στις πολιτικές παραμέτρους και ιδιαίτερα στις συνέπειες της αντεπανάστασης. Αφετηριακά προκαλεί εντύπωση όχι μόνο η σύνθεση των κινηματιών, Βενιζελική, επικεφαλής, αντιβενιζελικά, μέλη, μοναχική, αξιωματική, Μεταξάς, αλλά ο χρόνος εκδήλωσης του κινήματος σε συνδυασμό με τα αιτήματα που πρόβαλε στην προκήρυξή της, η αντεπανάσταση. Ο στρατός ανέφερε, προσκαλεί την επανάσταση να διαλυθεί, την κυβέρνηση να παραιτηθεί και παραχωρήσει τη θέση την εις ετέραν εμπνέουσαν γενική εμπιστοσύνη και μάλιστα παρακαλεί την αυτού μεγαλειότητα του βασιλέα, όπως αναλαμβάνουν την άσκηση των εκ του πολιτεύματος παρεχομένων αυτών δικαιωμάτων, διορίσει κυβέρνηση εγγυωμένη ότι θα ενεργήσει το ταχύτερο εκλογάς και μάλιστα επί τη βάση των πρώτης επαναστάσεως του 22 εκλογικών νόμου. Επισημαίνω, η προκήρυξη αυτή δημοσιοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου. Στις 18 όμως Οκτωβρίου, 4 μόλις μέρες νωρίτερα, η κυβέρνηση Μονατά είχε προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών για τις 2 Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο λοιπόν αναστάτωσαν στρατιωτικά τη χώρα? Τι προβάλλουν ως αιτήματα? Αυτό που προβάλλουν κατ' ουσία είναι η διεξαγωγή των εκλογών από υπηρεσιακή κυβέρνηση με παρέμβαση του βασιλιά και η επαναφορά του πρώτου 1922 εκλογικού καθεστώτος. Δηλαδή αμυγός πολιτικά ζητήματα που υπό τις δεδομένες μάλιστα ιστορικές συνθήκες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εντελώς δευτερεύουσας σημασίας αν αναλογιστούμε ότι το βασικό ζητούμενο ήταν ο τερματισμός της επαναστατικής κατάστασης και επαναφορά στην κοινοβουλευτική και πολιτική ομαλότητα, την προοπτική της οποίας εξασφάλιζαν περισσότερο ή λιγότερο τέλος πάντων οι ήδη προκηρυγμένες εκλογές. Το σημαντικότερο όμως όλων ήταν το γεγονός ότι με την πρόταξη αυτών των πολιτικών αιτημάτων στην πραγματικότητα χρωματιζόταν, στιγματιζόταν η αντεπανάσταση ως αντιβενιζελική και φιλοδυναστική. Από τις πρώτες κιόλας ώρες που έγινε γνωστό το κίνημα, χρεώθηκε στο Γεώργιο, ενώ η εμπλοκή του Μεταξά, του κύριου Πλέον, όπως αναφέρθηκε εκφραστή του αντιβενιζελισμού, ήταν σχεδόν αυταπόδεικτη. Η εμπλοκή τους, υπαρκτή, όχι μεγαλύτερη, μικρότερη, άμεση ή έμεση, μικρή σημασία είχε στο ήδη διαμορφωμένο εναντίον του κλίμα. Τι σήμαινε όμως πρακτικά αυτό? Η αντεπανάσταση με το πολιτικό περιεχόμενο της προκήρυξής της παρήχε το πάτημα σε όσους επιζητούσαν την πολιτιακή μεταβολή να προβάλλουν επιτακτικά πλέον την απέτηση έξωσης της βασιλείας και καθίδρυσης της δημοκρατίας ακόμα και επαναστατικά. Η δυσφορία ενάντια του βασιλιά και του θεσμού που εκπροσωπούσε ήταν διάχυτη και εκφραζόμενη πολλαπλώς, χωρίς ωστόσο ακόμα και οι ακραίες φωνές να έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή ισχυρά ερίσματα για την άμεση ανατροπή του πολιτεύματος. Το κίνημα Λεωναρδόπουλου Καργαλίδη τους τα προσέφερε απλόχερα. Η κυβέρνηση, παρά τη δημόσια τοποθέτησή της ότι δεν συντρέχει περίπτωση μεταβολής της μέχρι τούδε τη ρυθμίση πολιτικής κατευθύνσεως, ούτε αναβολής των εκλογών και την πλήρη κάλυψη του βασιλιά, δεν απέφυγε
στο Πολιτικό Στρατιωτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε στις 31 Οκτωβρίου να θέσει ίδια με άμεσο, απτό τρόπο το πολιτιακό ζήτημα. Ενδεικτική είναι η πρόσκληση που απίθυνε και αφορούσε σε σύσκεψη επί της δημιουργηθήσεις μετά την καταστολή της τάσεως πολιτιακής καταστάσεως. Όπως μεταφέρει ο Γρηγόριος Δαφνής στο έργο του Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, η κυβέρνηση έθεσε δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν κρινόταν αναγκαία η μεταβολή του πολιτεύματος, και δύο, εφόσον κρινόταν αναγκαία, αν θα ήταν καλό να γίνει αμέσως δια ανεπισήμου μοφόρου γνώμη στρατού, στόλου και λαού με αναβολή των εκλογών, ή αν η μεταβολή αυτή θα όφιλε να αποτελέσει το διακύβευμα των εκλογών, αφήνοντας την ανακήρυξη της δημοκρατίας στην επόμενη Εθνοσυνέλευση. Ανεξαρτήτως των θέσεων που διατυπώθηκαν υπέρ κατά της πολιτιακής μεταβολής στη σύσκεψη, ο κύβος είχε ρηφθεί. Το πολιτιακό ζήτημα, το μέλλον δηλαδή της βασιλείας στην Ελλάδα, είχε τεθεί επίσημα. Το μόνο ουσιαστικά που απέμεινε ήταν ο χρόνος που θα γινόταν η μεταβολή και ο τρόπος. Δηλαδή το βίο ή μη της υπόθεσης. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που παρεμβαίνει ο Βενιζέλος. Η σημαντικότερη αναμφισβήτητα εξέλιξη που προέκυψε από τη σύσκεψη αυτή της 31ης Οκτωβρίου, εκτός βέβαια από την επισημοποίηση του πολιτιακού ζητήματος, ήταν η πρωτοβουλία να ζητηθεί η άποψη του ευρισκόμενου στο Παρίσι του Βενιζέλου. Αυτή πραγματοποιήθηκε αρχικά μέσω τηλεγραφικής επικοινωνίας του Γεωργίου Ρούσου του Ελευθέρου Βήματος. Η αντίδραση από τον Βενιζέλο υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα έντονη, χρησιμοποιώντας στην απάντησή του Παρίσι συναισθηματικές και πολιτικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. «Εξοργίζω πάντας», έλεγε, «όσοι πιστεύουν ότι η γνώμη μου δύναται να έχει βαρύτητα τεινά, να μην προβούν σε επιδιωκωμένη βιαία μεταβολή πολιτεύματος. Οι επιδιώκοντες μεταβολή οφείλουν να ζητήσουν από λαόν όπως εξουσιοδοτηθούν αρμοδίως να πραγματοποιήσουν τάφτουν για τις εθνοσυνελεύσεως. Εν τίνει δικαιώματι δύναται να δικάσουν τους χθεσινούς στασιαστές ή την εσουδένα άλλων και αυτοί έπραξαν ή ότι επεζήτησαν να επιβάλλουν για τις βίας προσωπικάς αντιλήψεις. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η βιαία μεταβολή πολιτεύματος θα παλατρώσει η Ελλάδα κάθε ίχνος ξένης συμπαθίας». Και ολοκλήρωμαι. «Δεν υπερβάλλω πιστεύων ότι οι βυσοδομούντες της βιαίας μεταβολάς θα επισύρουν εφεαυτούς την κατάρα του έθνους». Ο Βενιζέλος ανησυχούσε και ανησυχούσε τόσο για τον αντίκτυπο που θα είχε στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας, τις ήδη επιβαρημένες διεθνείς σχέσεις, μια βίαιη ανατροπή της βασιλείας, όσο ιδιαίτερα για την πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό της, διαβλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων. Υπογραμμίζω, τον ανησυχούσε η βίαιη αλλαγή και όχι η αλλαγή αυτή καθ' αυτού. Όπως ανέφερε σε νέα του, προφητική θα τη χαρακτήριζα επιστολή της 11ης Νοεμβρίου προς τον απεσταλμένο της κυβέρνησης στο Παρίσι στρατηγό Θωνέο, μια τέτοια αλλαγή, εκτός του ότι θα ήταν ανάξια εντελώς ανθρώπων διακηρυτών των εαυτούς δημοκρατικούς, θα αποτελούσε απλή κωμωδία θεωρημένης πάσης ηθικής αξίας, ακόμα και στην περίπτωση που βασιζόταν στη δημοψήφισμα μεν, που θα προτασσόταν όμως χρονικά των εκλογών. Γιατί στην περίπτωση αυτή υποστήριζε το δημοψήφισμα θα γινόταν υποεπαναστατικό καθεστώς, χωρίς δηλαδή να υπάρχει πολιτική ευθύνη συνταγματικής κυβέρνησης και χωρίς να έχει ανακτήσει ο λαός τις ελευθερίες του και την κυριαρχία του, λόγω των έκτακτων μέτρων που είχε λάβει η Επανάσταση. Κατά την άποψή του, την άποψη ενός ειλικρινού δημοκρατικού, όπως ο ίδιος διατύπωνε μέσα στην επιστολή, η πολιτιακή μεταβολή όφιλε να γίνει κατόπιν δημοψηφίσματος που θα διεξαγόταν μετά τις εκλογές για συντακτική εθνοσυνέλευση και με πρωτοβουλία της υπεύθυνα συνταγματικής γι' αυτό κυβέρνησης. Το μόνο συνεπώς προσθέτεται που έπρεπε να κάνουν οι δημοκρατικοί ήταν να δηλώσουν δύο πράγματα. Ότι δεν θα έθεταν θέμα δημοκρατίας στις εκλογές, διότι θα διαιρούσε την πολιτικά ομόφωνα βενιζελική παράταξη και ότι δεν θα μετέβαλαν το πολίτευμα με την ψήφο τους στην Εθνοσυνέλευση, αλλά θα επιδίωκαν μέσω αυτής να υποβληθεί το ζήτημα στην άμεση ετοιμιγορία του λαού με δημοψήφισμα και ύστερα φυσικά από κατάλληλη ενημέρωσή του για όλες τις πτυχές του ζητήματος. Μόνο έτσι πίστευε θα επιτυχανόταν μια ισχυρή πλειοψηφία υπέρ της δημοκρατίας, μια στέρεα μεταβολή του πολιτεύματος. Ο Βενιζέλος προειδοποιούσε και δικαίως ότι οποιαδήποτε βίαιη, όχι υποχρεωτικά επαναστατική, αλλά βεβαιασμένη και συνταγματικά αιώνη μεταβολή, πρώτον θα διαιρούσε τη βενιζελική παράταξη, δεύτερον θα συσπήρωνε γύρω από τον εκδιωχθέντα βασιλιά όλους τους αντιφρονούντες
με την προοπτική της εκ νέου ανατροπής του πολιτεύματος στις πρώτες εκλογές που θα υπερίσχυαν οι βασιλικοί. Και τρίτον, ότι ακόμα και στην περίπτωση που αναβάλλονται για κάποια χρόνια η διεξαγωγή των εκλογών προκειμένου να αποτραπεί μια ενδεχόμενη πολιτιακή μεταβολή, νέα πολιτιακή μεταβολή, θα εμφανιζόντουσαν διαρκώς στρατιωτικά κινήματα. Στην κατακλείδα, ωστόσο, της επιστολής αυτής, ο Βενιζέλος για πρώτη φορά τασσόταν ανοιχτά υπέρ του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν και, επιτρέψτε μου να πω, με έναν ιδιαίτερο, με έναν αντιφατικό τρόπο. Ανέφερε. Πρέπει να βεβαιώσω εμάς ότι προτριετίας περίπου έπαυσα να πιστεύω στην αναγκαιότητα του βασιλικού θεσμού για την Ελλάδα και ότι μακράν του να θεωρώ τον ελληνικό λαό μη όριμο για το χειρισμό του, μη όριμο για το πολίτευμα της καθαράς δημοκρατίας, φοβούμαι ότι είναι ο λιγότερον όριμος για το χειρισμό της βασιλευωμένης δημοκρατίας ή της είναι πολυπλοκοτέρα μορφή πολιτεύματος. Ο Βενιζέλος ήταν απόλυτος. Έπρεπε με κάθε τρόπο να αποφευχθεί η άκερη ανατροπή του πολιτεύματος, είτε βία είτε με τη διεξαγωγή ενός εσπευσμένου προεκλογικού δημοψηφίσματος που θα διεξαγόταν από μια επαναστατική κυβέρνηση. Φοβούμενος τις αντιδράσεις των βασιλικών, τη διάσπαση των βενιζελικών και την προοπτική είτε των συνεχών πραξικοπημάτων η νέας καθεστωτικής μεταβολής με την πρώτη εκλογική νίκη των αντιπάλων της Δημοκρατίας. Και αυτή ακριβώς την πολιτική ζήτησε να ακολουθήσει το κόμμα του, των Φιλελευθέρων. Σε επιστολή του προς τον αρχηγέμοντα Δαγκλή, αντιστάμενος τις πιέσεις ακόμα και τον Πλαστήρα και γονατά για σύμπραξη με τη Δημοκρατική Ένωση του Παπαναστασίου. Το ζήτημα της μορφής του πολιτεύματος ανέφερε, αφιέμενος μεταγενέστερο δημοψήφισμα, δεν πρέπει να αναμειχθεί μετά των άλλων ζητημάτων, αντί να θα αποτελέσουν το πρόγραμμά σας κατά τα προσεχής εκλογάς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, πάντες όσοι έχουν αρχάς, παραδόσεις και τάσεις κοινάς, θα δυνηθούν να αγωνιστούν δια κοινών συνδυασμών. Εν εναντία περιπτώσει, κινδυνεύεται να διαιρεθείτε και να διαιρέσετε άνευ ανάγκης τα ψήφους των φιλελευθέρων εκλογέων επί ζητήματος το οποίο θα επιφυλαχθεί δια τη μεταγενεστέρα και άμεσων ψήφων του λαού. Τούτο θα απαιτέλει βαρύ πολιτικό σφάλμα. Ο Βενιζέλος με τις τρεις αυτές παρεμβάσεις του άφηνε μια πολύτιμη παρακαταθήκη και έναν οδικό χάρτη για τον τρόπο με τον οποίο όφυλαν να εξελιχθούν τα πράγματα, προκειμένου να αποφευκτούν αμφισβητήσεις και εκμεταλλεύσιμα κενά ή πολιτικές παραβλέψεις που θα αποτελούσαν την αιτία για αρνητικές προς το δημοκρατικό πολίτευμα, μελλοντικές αντιδράσεις, κινήσεις και απόπειρες κατάλυσης του με την πρώτη ευκαιρία. Περιέγραφε δηλαδή με πολύ σαφή τρόπο και με μεγάλη, θα έλεγα, λεπτομέρεια την εξέλιξη των γεγονότων όπως πραγματικά εξελίχθηκαν την επόμενη δεκαετία. Οι προειδοποιήσεις του όμως, αν και απομάκρυναν αρχικά τη βίαιη μεταβολή και στη συνέχεια τη διενέργεια του δημοψηφίσματος υπό καθεστώς επανάστασης, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν ούτε τη διάσπαση του βενιζελισμού, ούτε την απομόνωση των φιλομοναρχικών που απήχαν από τις εκλογές της 16ης τελικά Δεκεμβρίου, ούτε την έξωση του βασιλιά τρεις μέρες μετά την εκλογή με άδεια της κυβέρνησης, ούτε την πολιτική αστάθεια και εν τέλει ούτε τη βεβαιασμένη ουσιαστικά ανακήρυξη της δημοκρατίας. Μια ανακήρυξη που προήλθε από ψήφους της μονόπλευρης Βουλής πριν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, που ακολούθησε απλά ως επικύρωση μια ήδη συντελεστής πράξης και μια ήδη διαμορφωθήσα και σε μια ήδη διαμορφωθήσα κατάσταση. Πώς αντικειμενικά άραγε εύκολο ήταν στο κλίμα που επικρατούσε και με δεδομένη την ολοκληρωτική κατέσχηση των υπέρ της δημοκρατίας κομμάτων στις εκλογές να εκφραστεί ο λαός απόλυτα ελεύθερος. Πώς ήταν δυνατόν υπό αυτές τις συνθήκες να μην αμφισβητηθεί εν τη γενές το νέο πολιτιακό καθεστώς. Ο Βενιζέλος ήταν σαφής στις προειδοποιήσεις του και απόλυτα προφητικός. Ο τρόπος με τον οποίο εγκαθιδρύθηκε η αβασίλευτη δημοκρατία την καθιστούσε ευάλωτη στην αμφισβήτησή της από τους φιλομοναρχικούς και έρμεο των ωρέξεών τους με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δινόταν. Για τον λόγο αυτό, από την πρώτη κιόλας ημέρα εγκαθίδρυσης της αβασίλευτης δημοκρατίας, η βασιλική παλινόρθωση βρισκόταν πρώτο πυλόν, αναμένοντας. Η αναμονή αυτή, κυρίες και κύριοι συνέδροι, διήρκεσε 12 χρόνια και κατά έναν ηρωνικό τρόπο, πρωταγωνιστής του τερματισμού της αναμονής υπήρξε ο προφητεύων την εξέλιξη αυτή Βενιζέλος, όταν το 1935 με το δικό του πλέον αποτυχημένο κίνημα και σε μια αντιστροφή των συνθήκων και της εξέλιξης των γεγονότων του 1923, ο σίδωνας τον καθρέφτη
που θα μας πει λίγο αργότερα ο κύριος Κούμα στην εισήγησή του και ο κύριος Βλαχόπουλος για το τέλος της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας, έδωσε το πάτημα στους φιλομοναρχικούς να αναλάβουν δράση, να ανακηρύξουν έκτοτε τη δημοκρατία, να επαναφέρουν τη βασιλεία με τη στήριξη μιας και πάλι μονοπλευρής βουλής αυτής του Ιουνίου του 1935, διενεργώντας δημοψήφισμα κατόπιν, που έφερε το συντριπτικό 97% υπέρ της παλινόρθωσης και τελικά την επάνωδο του Γεωργίου. Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι Βενιζέλος με την καθαρότητα της ματιάς του, ίσως και λόγω απόστασης, το 1923 δίειδε, προέβλεψε την αβεβαιότητα που θα προέκυπτε από μια βεβαιασμένη και κακά προετοιμασμένη πολιτιακή μεταβολή, αναγνωρίζοντας τη διαρκή αμφισβήτησή της από τους στυγόμενους φιλοβασιλικούς και την απειλή που γεννούσε αυτή. Αυτό όμως που δεν μπόρεσε να δει και ήταν λογικό, ήταν ο ρόλος που ο ίδιος επιφύλασε στον εαυτό του για την πραγματοποίηση των φόβων και την επαλήθευση των προειδοποιήσεών. Σας ευχαριστώ πολύ.